Εκτεθειμένων προσώπων και τι διαγραφέ δανείων, ο Αβέρωφ Νεοφίτου προκάλεσε τον άντρο Κυπριανού σε μια τηλεμαχία για να βγουν όλα στη φόρα. Δημιούργησαν προσδοκίε ότι θα γίνουν αποκαλύψει, τον debate έγινε και το ερώτημα σήμερα είναι τι προσέφερε. Είναι μαζί μα ο Σωτήρη Παρούτη για να το σχολιάσουμε. Σωτήρη άσε που τον debate έγινε και σε μια περίοδο που αυστηρό μιλούντε θα λέγαμε ότι δεν δικαιολογείται. Έχουμε ακόμη πάρα πολύ καιρό μέχρι τι εκλογέ. Μιχάλη, θα ξεκινούσαμε το τι προσέφερε στον πολιτικό διάλογο και στη δημόσια ζωή αυτό το περιβόητο debate μεταξύ των αρχηγών των δύο μεγαλύτερων κομμάτων. Μια συζήτηση στην οποία, όπως αποδείχθηκε, προσδόθηκε πολύ μεγαλύτερη αξία, εξού και οι πολίτες δικαίως ανέμεναν να ακούσουν αποκαλύψεις, ονόματα και ασφαλώς προτάσεις. Δυστυχώς η σημερινή συζήτηση δεν διέφερε από τις καθημερινές μεσηβρινές τηλεοπτικές συζητήσεις, με μόνη διαφορά ότι σε αυτή την οποία μετέδιδαν όλα τα κανάλια ταυτόχρονα και αντί τους δεύτερους και τους τρίτου τη τάξη των κομμάτων στο πάνελ είχαμε τους αρχηγούς. Ξανακούσαμε απλώς για αποκαλύψεις αλλά και επαναλήψεις κλεισέ. Ειλικρινά νομίζαμε ότι η προημερών προαγγελία του όλα στο φως και η αποδοχή για αυτή την διακαναλική τηλεμαχία θα φώτιζε όντως τα πράγματα. Θα έβγαιναν ντοκουμέτα, στοιχεία, και ονόματα που θα συνέβαλαν προς εκείνη την κατεύθυνση της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους πολιτικούς. Ωστόσο, σήμερα δεν είδαμε να προστίθεται κάτι ουσιαστικό στον πολιτικό διάλογο και δικαιούμαστε τώρα να διαιρωτηθούμε προ τι τόσο σόρυβο. Βεβαίω, ούτε η συζήτηση για τον Κυπριακό προσέθεσε κάτι, διότι να μην μείνουμε μόνο σε αυτό. Δυστυχώ όχι, αφού τελικά οι αρχηγοί των δύο μεγαλύτερων κομμάτων έπεσαν στην παγίδα τη συζήτηση των ενεργειακών και τη ΑΟΣ, ω αν το Κυπριακό να είναι θέμα αξιοποίηση των πιθανών κοιτασμάτων υδρογοναθράκων που βρίσκονται στη θαλάσσια περιοχή ή της κατασκευής ενός αγωγού που θα μεταφέρει το φυσικό αέριο στην Ευρώπη παρακάπτοντας την Τουρκία. Έτσι πιο απλά να τα πούμε, ενώ όλα δείχνουν ότι η διχοτόμηση πάει να μας μείνει αμανάτη και κινδυνεύει να χαθεί οριστικά η προπτική επανένωση της Κύπρου, έχουμε πέσει σε αυτή την παγίδα της συζήτησης του διαμοιρασμού των πιθανών το λέμε με πάσα έτσι, mm -hmm. ε, των πιθανών αποθεμάτων υδρογοναθράκων. Και εκδίδουμε εντάλματα και κυνηγούμε αλήθεια Σωτήρη, Σε σχέση με το πρώτο θέμα, στο mm -hmm. δελτίο μα, τη συζήτηση στην Επιτροπή Ελέγχου σήμερα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων, τελικά διεφάνει ότι η επιστολή των Σιλούρικου Λία δεν ζητούσε λίστε και ονόματα. Μιχάλη, από ό,τι μάθαμε και το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ της Στάλος, συζητούσαν και σήμερα ώρες για τα διαδικαστικά. Ακριβώς όπως η παροιμία με το μήλο και το κοσκίνισμα. Του είπε ο διοικητή, από ό,τι μάθαμε, mm -hmm. της Κεντρικής Τράπεζας, εάν μου ζητήσετε τα στοιχεία θα σας τα καταθέσω και εκείνοι οι οποίοι κάθηκόντω θα έπρεπε αμέσως να του πούν φέρτα και τα περιμένουμε για να ξεπληθούμε από σκιές και κακές φήμες, εκλώτσισαν για πολλωστή φορά Λάξτε. την μπάλα αλλού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Σωτήρη. Ελλάξουμε θέμα με την πάροδο του.